Μέχρι πέρυσι, αυτοί που παίρνανε συσίτη από την εκκλησία, από τους διάφορους φιλανθρωπικές οργανώσεις και την εκκλησία, ναι, ήταν γύρω στο 25%. 25% που πήγαν να παίρνουν συσίτια ήταν Έλληνες. Ναι. Τώρα έχουν φτάσει στους 40%. Το 40%. Του 40%. Μάλιστα. Και να δούμε πού θα πάει αυτό. Ο Γενικός Διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Αποστολή της Εκκλησίας της Ελλάδας, ο κ. Κώστας Δήμητσας είναι εδώ. Παλιός φίλος, συνάδελφος και φίλος. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά τα νούμερα είναι ακριβή, έτσι. Τα νούμερα είναι ακριβή. Πριν από ένα χρόνο, όταν είχαμε ξεκινήσει, όπως είπατε και εσείς, ήταν στο 25% οι Έλληνες, 20 με 25. Που παίρνουν καθημερινό συσίτιο. Από το Σεπτέμβριο έχουμε μια αύξηση που φτάνει στο 40 με 45% των Ελλήνων που συμμετέχουν στις τράπεζες αυτές. Και μας έλεγε τώρα στο διάλειμμα να τα ακούσει και ο κόσμος, γιατί πρέπει να διδασκόμεθα από αυτά. Για να, μια σπαραχτική σκηνή που τι κάνουν, πάνε διάφορες κυρίες Ελληνίδες, παίρνουν στο πλαστικό το φαγητό τη μερίδα, μία από 10.000 μερίδες δίνεται σας κάθε μέρα. Έτσι. 10.000. Και πάνε και τη βάζουν για να μην πάρουν χαμπάρι τα παιδιά και στενοχωρηθούν. Από το πλαστικό τα διάζουμε στην κατσαρόλα, το ζεσταίνουν. Σας μαγείρεψα, παιδιά, αλλά τι να φάμε. Στο τσουκάλι. Ναι, ναι. Γιώργο, θα σου πω και το εξής. Έρχονται πολλές φορές συνεργεία, τηλεοράσεις κλπ. Και βλέπεις ανθρώπους, Έλληνες, να κρύβονται γιατί, για να μην τους ζουν. Για αποτροπή, βέβαια. Αυτή η αποστολή είναι διάδοχος της αλληλεγγύης, ας πούμε. Όχι. Είναι καινούργια. Η αποστολή είναι η μη κυβερνητική οργάνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Η αλληλεγγύη ήταν της Εκκλησίας Ελλάδος και της Αρχιεπισκοπής. Η Αρχιεπισκοπή αποχώρησε από την αλληλεγγύη και έκανε τη δική της μη κυβερνητική οργάνωση. Ήταν μια σκέψη του Αρχιεπισκόπου, ένα όραμα του Αρχιεπισκόπου, σε μια προσπάθεια να δώσουμε το βάρος μας στον άνθρωπο. Ξέρετε, όταν ενθρονίστηκε ο Ιερώνυμος, είπε ότι θέλω να κρυθώ στο προνοιακό μου έργο. Αυτό ξένησε. Έχουμε τότε και τη Μαρία Ντουρουδή, συγγνώμη, με τους δύο ιερωμένους εδώ. Ναι, που το πρεσβύτερο Βασίλειο Χαβάτζα. Πολύ από ό,τι βλέπω. Γενικό Διευθυντή του Φιλόπτωχου Ταμείου και τον Χριστόφορο Χρυσόστομο Σιμεωνίδη. Αρχιμανδρίτη και οικονομικό διευθυντή. Σα τα λέμε, Μαρία. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Στο κτίριο εδώ της Αποστολής, λοιπόν, που εγκαινιάστηκε την Τρίτη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και, όπως είπατε, έχουμε δει. Α, είναι ο πρόεδρος, ναι. Ναι, μπράβο. Ωραία. Ένα ολοκένουργιο κτίριο, το Ορμητήριο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Από εδώ δηλαδή που θα ξεκινάνε όλες οι δραστηριότητες για τη φιλανθρωπική και κοινωνική δράση της Αποστολής. Η οποία έχει, η Αποστολή έχει τα συσίτια. Ναι. Έχει τα συσίτια, έχει τέσσερις άξονες. Έχει πρώτον την πρόνοια, έχει το περιβάλλον και την ανάπτυξη, έχει τον πολιτισμό και την εκπαίδευση και έχει και τους εθελοντές. Είναι τέσσερις άξονες που αφορούν την Εκκλησία. Εθελοντές έχετε πολλούς. Πάρα πολλούς. Ναι. Δηλαδή, εγώ νομίζω, Δημήτρη, ότι το μεγαλύτερο εθελοντικό κίνημα που υπάρχει στην Ελλάδα βρίσκεται στην Εκκλησία. Μόνο θα σας πω ότι καθημερινά εκατοντάδες κυρίες της Αθήνας βρίσκονται στα νοσοκομεία, όπου βοηθούν ανθρώπους που δεν έχουν κάποιον δίπλα τους. Ναι. Πόρους που βρίσκει η Αποστολή, κυρία Δήμητσα? Υπάρχουν τρεις άξονες πόρων. Πρώτον, η ίδια η Εκκλησία, η ίδια η Αρχιεπισκοπή. Δεύτερον, το ιδιώτες, γιατί εκεί πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και πραγματικά υπάρχει μεγάλη βοήθεια σε αυτό. Και τρίτον, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ναι. Ελπίζω και πιστεύω, επειδή σε ξέρω κιόλας, ότι αυτή όλη η διαχείριση μεγάλων ποσών θα είναι με διαφάνεια και διάβια. Και το πιστεύω, κάτι το οποίο δεν έγινε στην προηγούμενη. Θέλω να το πιστεύω κι εγώ ότι δεν θα φανούμε αντάξει. Έτσι βγάλανε πόρισμα. Πώς δεν το ξέρουμε. Διάταξε όταν βγήκε ο Ιερώνυμος, δεν διάταξε έρευνα. Έλεγχο, ναι, διάταξε έλεγχο στην αλληλεγγύη. Το βγάλατε υπάρχει, το πόρισμα για την αλληλεγγύη, λέμε τώρα. Υπάρχει πόρισμα το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα, βρίσκεται σήμερα στην δικαιοσύνη, το οποίο το κατέθεσε η Εκκλησία της Ελλάδος. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε το τι θα κάνει η δικαιοσύνη. Εσείς τι πόρισμα βγάλατε δηλαδή? Το πόρισμα τι έλεγε? Μέσα κατά τη γνώμη της Εκκλησίας. Επέριπτε ευθύνες σε κάποιους ανθρώπους. Ναι. Τώρα πήγε, για να ξέρει και ο κόσμος γιατί σημαίνει δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα, πήγε αρχές του 2009 στον εισαγγελέα και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ανακρίσεις. Όχι μόνο δεν έχει κρυθεί, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Είναι έτσι? Έτσι. Ή όχι? Έτσι. Ή λέω υπερβολές? Όχι, έτσι είναι ακριβώς. Μαρία, έχεις τους δύο ιερωμένους δίπλα σου? Εκεί να τώρα να ρωτήσω. Για ρωτήσω τους δύο ιερωμένους, Μαρία. Δηλαδή μπορεί τώρα κάποιος να έρθει εκεί, να πάρει τηλέφωνο, να συνδεθεί? Αν θέλει κάτι, ρε παιδί μου, ένας φτωχός άνθρωπος, ένας που δεν έχει να φάει, που δεν έχει δουλειά, που δεν έχει. Που θέλει κάτι, που έχει μια ανάγκη, ας πούμε.
να μας τα πει ο πατήρ Χρυσόστομο Σημεωνίδης. Τι μπορεί κάποιος να κάνει εδώ μέσω της αποστολής? Μέσω της αποστολής μπορούν να γίνουν πολλές δράσεις. Μία από αυτές είναι το συσίτιο, μία από αυτές είναι η αιμοδοσία. Υπάρχουν στέγες κατακήτων που η αποστολή δραστηριοποιείται. Στέγες κατακήτων. Κατακήτων γερόντων. Υπάρχει νηπιαγωγείο με ενδεικτική συμμετοχή και βάση δηλώσεως οικογενειών οι οποίες είναι άπορες. Αυτό αφορά και αλλοδαπούς και ξένους. Και Έλληνες. Δεν υπάρχει διάκριση εθνικότητας, γλώσσας και φυλής. Πρέπει να έχουν, πρέπει να έχουν άδεια παραμονής, χαρτιά ή αλλοδαποί. Ή... Όχι, όχι. Εμείς δεν είμαστε μια αρχή όπως είναι η αστυνομία. Ωραία. Ωραία. Εμείς ναι, αυτό λέω. Για μια προσφορά αγάπης η οποία αφορά όλο τον κόσμο. Δεν κοιτάμε ούτε αν έχει ποινικό μητρό, ούτε αν δεν έχει, ούτε αν είναι άστεγος, ούτε αν είναι Έλληνας, ξένος, χριστιανός ή αλλοδαπή. Και πολύ καλά κάνετε. Δεν έχουμε καμία απολύτως, δεν κάνουμε καμία απολύτως διαπιστωτική πράξη. Πλην του ότι να είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει ανάγκη, γιατί πολλοί χρησιμοποιούν τη φιλανθρωπία και ως μέσον διαφόρων άλλων πραγμάτων αθέμητων. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι όλος. Μου λέτε, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να προσφέρει, είτε να δουλέψει, είτε να πλήρει να δώσει. Να πει ρε, από τους καιρούς του δικούς μας. Υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να πούνε, θέλω να δώσω 100 ευρώ, βρε αδερφέ, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Δημήτρη, και ένα ευρώ. Και ναι. Ήδη τη Δευτέρα ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα με την Αγροτική Τράπεζα, το Αποστολή Ζωής, όπου ο καθένας μπορεί έστω και ένα ευρώ πού να, το προσφέρει στην Αγροτική Τράπεζα. Πού έχουμε κάποιο λογαριασμό, παιδιά, να το δείξουμε. Επεκτείνει να γίνουμε και χρήσιμοι λίγο, γιατί. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν το δείχνω. Να απευθυνθεί, μπορεί να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας και να πει για την αποστολή. Να ζητήσει στο Γκισέ που θα πάει. Μία κατάθεση για το πρόγραμμα αποστολή ζωής. Δεν χρειάζεται κανένας λογαριασμός. Ωραία. Μπορεί να το κάνει και μέσω ITM και μέσω IBAN, αλλά και με απλή κατάθεση στο Γκισέ και με μεταφορά από το κομπιούτερ του ή από οποιοδήποτε άλλο. Δημήτρη, θέλω να σου πω ένα πράγμα. Εμάς η μερίδα φαγητό που περιλαμβάνει μία σαλάτα, νερό, ψωμί και φαγητό μας στοιχίζει περίπου ένα ευρώ με το ΦΠΑ μέσα. Ναι. Αυτό και λίγο λιγότερο, έτσι. Αυτό λέμε σε όλους τους ανθρώπους. Μαζικά, επειδή αυτό... Ναι, όλο αυτό όπως το βλέπεις. Και με διαγωνισμό, έτσι. Και με εταιρεία Catering που το κάνει με ISO. Δηλαδή που έχει ISO. Για να μην ακούγονται, ναι. Έτσι, για να μην ακούγονται διάφορα. Δίνεται, ναι. Λέω λοιπόν ένα πράγμα. Ένα ευρώ ο καθένας. Μια μερίδα. Μια μερίδα φαγητό. Ταΐζει έναν άνθρωπο να τον κάνει να ζήσει μια μέρα. Και ο Αρχιεπίσκοπος ξέρετε τι λέει. Διότι δεχόμαστε διάφορες επιθέσεις που λέει γιατί δεν μιλάει ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει για τις εξελίξεις, για το Κυπριακό, για τα Σκόπια. Ο Αρχιεπίσκοπος λέει ένα πράγμα. Ότι ότι η ηθική δεν διαδίδεται, δεν βγαίνει στον άμβονα και τη λες. Η ηθική, όποιος έχει ηθική, την κρατάει για τον εαυτό του, διότι ρέει στο αίμα του. Και νομίζω ότι αυτό είναι ο σκοπός της αποστολής. Να αποδείξουμε με πράξη, με έργο, ότι είμαστε δίπλα και στα αυτιστικά παιδιά και στα παιδιά με σύνδρομο Down. Ο Αρχιεπίσκοπος έχει αποτελέσει πρότυπο. Δεν έχει σημασία που δεν μιλάει. Είδαμε κι άλλους που μιλάγανε τι έγινε. Λοιπόν, μιλάει με τη δουλειά και με το ήθος. Εν πάση περιπτώσει, αν ήθελε να γίνει τηλεοπτικό πρόσωπο, θα μπορούσε να πλακωθεί με τον Γκραμίνη. Μα σε παρακαλώ. Λοιπόν, καλά κάνει που δεν μιλάει, να κοιτάξει να δουλεύει όπως και το κάνει και δεν χρειάζεται να μιλάει. Επίσης θέλω να πω ότι ένας στόχος μας πολύ γρήγορος είναι η δημιουργία ενός κέντρου για τους ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο και βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Ο Αρχιεπίσκοπος λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν πεθαίνουν αξιοπρεπώς στην Ελλάδα και είμαστε η μόνη χώρα. Τα νοσοκομεία προσπαθούν να τους διώξουν διότι δεν έχουν καμία ελπίδα. Εμείς θα δημιουργήσουμε ένα κέντρο στις Αχαρνές σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, με το Υπουργείο Άμυνας που θα μας παραδώσει στις προσεχείς ημέρες ένα χώρο. Θα χτίσουμε εκεί με δικά μας έξοδα ένα κέντρο το οποίο θα κάνει αξιοπρεπή στις τελευταίες ημέρες των ανθρώπων που πάσχουν από καρκίνο. Λοιπόν, μακάρι γιατί η αξιοπρέπεια είναι αυτή που δοκιμάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, μια τελευταία κουβέντα γιατί είμαστε λίγο πιεσμένοι. Ναι, επιτρέψτε μου να πω ότι για να προχωρήσουν όλα αυτά τα προγράμματα της Εκκλησίας, διότι όπως καταλαβαίνετε, μόνο το κόστος που περιέγραψε ο κύριος Δήμτσας, δηλαδή ένα ευρώ που φαίνεται πολύ λίγο για να φάει ένας άνθρωπος, αλλά για να κάνει σε καθημερινή βάση αυτά τα προγράμματα για τόσες χιλιάδες ανθρώπους, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο κόστος το οποίο έχει αναλάβει η Ιερά Αρχιεπισκοπή.
Και πάντοτε η Εκκλησία απευθύνεται και στους ανθρώπους ζητώντας την εθελοντική προσφορά είτε σε επίπεδο υπηρεσίας είτε σε επίπεδο συνδρομής. Και γι' αυτό γίνονται και αυτά τα προγράμματα και το πρόγραμμα μέσω της αγροτικής. Θέλω να πω το εξής, ότι επειδή βρισκόμαστε σε μια εποχή που για όλους έχουν στενέψει τα πράγματα οικονομικά, είναι ένα ερώτημα αν η Εκκλησία μπορεί να απευθύνεται αυτή τη στιγμή στους ανθρώπους και να τους ζητάει τη βοήθειά τους για τέτοιου είδους προγράμματα. Είναι η δυσκολία που υπάρχει, αλλά η Εκκλησία πάντοτε σε αυτές ακριβώς τις εποχές, σε αυτές τις δύσκολες εποχές, δεν θα σταματήσει να υπενθυμίζει σε όλους μας ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε χειρότερη κατάσταση από εμάς. Μπορεί δηλαδή όλων να περικόπτονται οι αποδοχές. Θα τα ξαναπούμε αυτά. Κανονικά όλες αυτές τις δουλειές απλά τις έχει αναλάβει το κράτος και όχι η Εκκλησία. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Θα τα πούμε άλλη φορά. Ευχαριστούμε κύριε Δήμψα. Παπά Βασίλη, ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλημέρα.